Να δώσουμε το λόγο στον Αντώνη Μυρωδιά, γλύπτη, μέλος της εφορίας γλυπτικής του Επιμελητηρίου Οικαστικών Τεχνών. Όλο το προηγούμενο διάστημα μέχρι σήμερα έχει διαμορφωθεί ένα ασφυκτικό, ζωφερό τοπίο για τους οικαστικούς καλλιτέχνες. Όπως όλοι οι κλάδοι, έχει πληγεί άμεσα από την πανδημία και οι οικαστικοί είδαν πολλές από τις εκθέσεις τους να ματαιώνονται. Τις περισσότερες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που είναι ανάσα επικοινωνίας και διαλόγου με το κοινό να περικόπτονται. Συνέχισαν να βιώνουν τη χρονίζουσα υποαπασχόληση, την ακούσια ετεροαπασχόληση και την ανεργία. Ταυτόχρονα, ο τρόπος διαχείρισης πανδημίας, που η αποτελεσματικότητά του αντανακλάται στους αριθμούς και τα ποσοστά του τελευταίου διαστήματος που βλέπουμε, δεν προϊονίζουν ένα καλύτερο περιβάλλον για το επόμενο διάστημα. Όλα αυτά έρχονται σε συνέχεια μια συστηματικής εδώ και μια δεκαετία προσπάθειας για την υποβάθμιση του καλλιτέχνη και του έργου του στο πλαίσιο μιας νεοφιλελεύθερης φιλοσοφίας της αγοράς, είτε με όχημα και πρόσχημα τις γενικές οριζόντιες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε το εσωτερικό πάντα βλαπτικό νομοθετικό έργο και τις ρυθμίσεις. Μεταξύ αυτών είναι η συνεχιζόμενη καταστρατήγηση του 1% ποσοστού των δημοσίων έργων για δημιουργία εικαστικών έργων στο δημόσιο χώρο, η κατάργηση ενός εύλογα ευεργετικού φορολογικού καθεστώτος για τους καλλιτέχνες, η εξαίρεση του καλλιτεχνικού έργου από τους χαμηλούς συντελεστές, η ανυπαρξία καλλιτεχνικών διαγωνισμών τα τελευταία 10 χρόνια, η διαιώνιση στην απονομή των καλλιτεχνικών συντάξεων από το Υπουργείο Πολιτισμού. Είχαμε το προηγούμενο διάστημα θέσπιση νόμων όπως 44-12 του 2016 που απαξιώνει τους καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς, υποβάλλει την καλλιτεχνική δημιουργία στη διαδικασία των προμηθειών του δημοσίου και κατοχυρώνει ελάχιστα τους καλλιτέχνες. Είχαμε την υποβάθμιση της οικαστικής παιδείας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την κατάργησή της από τα λύκεια, που πέρα από το εκπαιδευτικό αποτύπωμα, κοινωνικό αποτύπωμα που έχει ως αποτέλεσμα να αφήσει μετέωρη μεγάλη μερίδα οικαστικών καλλιτεχνών που προσανατολίζονται και επιβιώνουν στον χώρο της παιδείας. Επιπλέον, ο σταδιακός αποκλεισμός των καλλιτεχνών από τους χώρους τέχνης, δημόσιους και δημοτικούς, που προσανατολίζονται πια στην εμπορική εκμετάλλευση, θεσπίζοντας ενίκεια στα οποία οι καλλιτέχνες αδυνατούν να ανταποκριθούν. Ένα ελάχιστο βοήθημα που δόθηκε σε μικρή μερίδα οικαστικών καλλιτεχνών, αυτών δηλαδή που δεν είχαν άλλα εισοδήματα ή δεν είχαν οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, ήταν αποτέλεσμα επίμονων και μαζικών κινητοποιήσεων και πιέσεων από τη μεριά του Οικαστικού Επιμελητηρίου και των άλλων φορέων και σωματείων πολιτισμού και φυσικά αποδείχτηκε ανεπαρκές για την επιβίωση, την εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών και τη διατήρηση της επαγγελματικής μας οικαστικής υπόστασης. Τα προβλήματα αυτά, σε συνδυασμό με τα κοινά για όλους τους εργαζόμενους και επαγγελματίες, χρέη στο δημόσιο, ΔΕΚΟ, τράπεζες, δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο την καθημερινότητα. Η αναδυόμενη κρίση ακρίβειας φέρνει σε απόγνωση τον καθένα μας σήμερα, εντείνοντας τα χρόνια προβλήματα επιβίωσης, προδιαγράφοντας ένα εξόχως αβέβαιο μέλλον για τους ανθρώπους του πολιτισμού και της τέχνης.
Αν όλα όσα περιέγραψα φαίνονται έντονα απεσιόδοξα, θεωρώ ότι υπάρχει μία διέξοδος. Όλα τα παραπάνω διεκδικούνται πίσω, κερδίζονται με κοινωνικούς αγώνες και είναι εμφανής η δραστηριοποίηση και συνειδητοποίηση των συναδέλφων μας και των εργαζομένων στον πολιτισμό στην κατεύθυνση αυτή το προηγούμενο διάστημα. Το κάλεσμα συστράτευσης και αγωνιστικής συμπόρευσης που έχει κάνει το κόμμα δίνει τη δυνατότητα οργάνωσης σε παλαϊκή βάση που με τη στήριξη, την ανταπόκρισή μας και τη μαζικότητα μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά για αιτήματα που είναι δίκαια και κοινά για όλους μας. Μπορεί να δυναμώσει τη φωνή αντίστασης των οικαστικών καλλιτεχνών, να μεγεθύνει την αποτελεσματικότητα των διεκδικήσεών μας στον αγώνα για να ανακτήσουμε την καλλιτεχνική μας υπόσταση, να κερδίσουμε το μέλλον μας. Ευχαριστώ.